Θέλω να καλέσω στο βήμα την υποψήφια βουλευτισά μου του Πανελλήνου Σοσιαλιστικού Κινήματος, Ράνια Φάνου. Φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη μου τιμή και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής στο νομό μας. Με ολοζώντανες τις μνήμες από τα χρόνια που την Ελλάδα κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ, περάσαμε μια οκταετία, γνωρίζοντας για τα καλά τόσο τη Νέα Δημοκρατία όσο και το ΣΥΡΙΖΑ. Νοπές οι μνήμες από τα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που εκτείναξε με τον Κώστα Καραμαλή το έλλειμμα και το δημόσιο χρέος στα ύψη, εκτροχιάζονται στο τρένο της οικονομίας, την ταχύτητα του οποίου είχαν ανεβάσει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Μια Νέα Δημοκρατία που μετά τα ζάπια και τα ισοδύναμα μέτρα των 18 δις του Αντώνη Σαμαρά, φόρτωσε τη χώρα με ένα δεύτερο μνημόνιο. Πρόσφατες δε και οι μνήμες από τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που οδήγησε στην ανεοξιοπιστία το δίθεν επιτελικό κράτος, με την αναποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της παθογένειας της κρατικής μηχανής, με κορυφή το δυστύχημα στα Τέμπη, που υποβάθμισε το κράτος δικαίου, που υπονόμευσε τις ανεξάρτητες αρχές, που προκάλεσε τις υποκλοπές, τα φαινόμενα διαφθοράς, την πληθώρα των απευθείας αναθέσεων και τις πελατειακές σχέσεις, που αύξησε τις κοινωνικές ανισότητες και που απέτυχε να αντιμετωπίσει μια ανεξέλεγκτη πλέον ακρίβεια. Νοπές βέβαια και οι μνήμες από τη διακυβέρνηση της δήθεν πρώτη φοράς αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, που μαζί με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ θα καταργούσε τα μνημόνια με ένα νόμο, ενός άρθρου, θα καταργούσε τον έμφυα και πολλά άλλα. Ανταυτόν έπαιξε στα ζάρια την παραμονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκλεισε τις τράπεζες, παραχώρησε τη δημόσια περιουσία για 100 χρόνια στο υπερταμείο, ρήμαξε τη μεσαία τάξη και κυρίως φόρτωσε τους Έλληνες σε ένα τρίτο χρήαστο μνημόνιο που σύμφωνα με το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος κόστησε 86 δις ευρώ. Στην Ελλάδα, οι κυριότερες και πιο σημαντικές δημοκρατικές της τομές έχουν την υπογραφή του ΠΑΣΟΚ. Εθνικό Σύστημα Υγείας, ΑΣΕΠ, ΚΕΠ, Διάβγεια, η Ανεξάρτητη ΕΛΣΤΑΤ, αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης και Εθνική Συμφιλίωση, καθιέρωση της ισότητας των δύο φύλων, μεγάλα έργα υποδομών που άλλαξαν τη χώρα, είσοδος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είσοδος της Ελλάδος στην ΟΝΕ, κοινωνικές μεταρρυθμίσεις περιλαμβανομένης της θέσπισης του κοινωνικού κράτους και της δημιουργίας της κοινωνικής ασφάλισης. Εξυγχρονισμός της οικονομίας με την ανάπτυξη νέων τομέων και επιχειρήσεων. Βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και αύξηση των επενδύσεων στην εκπαίδευση. Προώθηση περιβαλλοντολογικής συνείδησης και δράσεων. Αναγνώριση των ατομικών δικαιωμάτων και της συνδικαλιστικής δράσης. Οι μνήμες είναι ζωντανές. Ο λαός μας πλέον μπορεί να κρίνει και να συγκρίνει ποιο κόμμα έφερε την πραγματική αλλαγή στη χώρα μας. Γι' αυτό και σήμερα, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για την πατρίδα μας, το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει το προοδευτικό, δημοκρατικό και σοσιαλιστικό του πρόγραμμα για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο και να αυξήσουμε την απασχόληση, να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος και να μειώσουμε τις ανισότητες, να έχουμε εργαζομένους με νέες γνώσεις και καλές αμοιβές, να έχουμε ασφαλισμένους με αξιοπρεπείς συντάξεις και σύγχρονη περίθαλψη. Συγκεκριμένα προτείνουμε μέτρα άμεσης ανακούφισης από την ενεργειακή κρίση, το ιδιωτικό χρέος και την αύξηση του πληθωρισμού. Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΣΑ, ο μέσος ονομαστικός μεικτός μισθός του 2022 αυξήθηκε κατά 1,5%, αλλά ο μέσος πραγματικός μισθός μειώθηκε κατά 7,4% λόγω πληθωρισμού.
Η μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού και της ακρίβειας περισφύγει όλο και περισσότερο την ελληνική οικονομία. Οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται. Χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πτωχεύουν, με αποτέλεσμα την κατάρκηση πολλών θέσεων εργασίας. Οι συνθήκες διαβίωσης επιδεινώνονται με τον πληθωρισμό να διαβρώνει τη χαμηλή αγοραστική δύναμη των μισθών και των συντάξεων. Η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι η βασική προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη. Και αυτό θα επιτευχθεί μέσω σειράς μέτρων που θα υποστηρίζουν τις επιχειρηματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σήμερα, 4 εκατομμύρια ΦΜΗ χρωστούν στην εφορία. 2.300.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις χρωστούν στον ΕΦΚΑ. Πάνω από 1 εκατομμύριο δάνεια είναι κόκκινα. 90 δις κόκκινα δάνεια ήδη έχουν περάσει στα χέρια των funds. Το ιδιωτικό χρέος ανεβαίνει διαρκώς, υπερβαίνοντας αυτή τη στιγμή τα 270 δις ευρώ. Παρά τη μείωση του πληθωρισμού, η αύξηση στα τρόφιμα σε σύγκριση με τον περσινό Μάρτιο ήταν κατά 14,3%, καθώς και πάνω από 10% σε άλλα βασικά είδη. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και προς όφελος της κοινωνίας, προτείνουμε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ σε 120 δόσεις, με διαγραφή προς αυξήσεων, αλλά και δυνατότητα κουρέματος της οφειλής εφόσον τηρηθεί η ρύθμιση. Μείωση ειδικών φόρων κατανάλωσης. Μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε βασικά είδη. Πλαφόν στο ηλεκτρικό ρεύμα. Υψηλή φορολογία στα υπερκέρδη των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και με τα έσοδα χρηματοδότηση μείωσης των ειδικών φόρων. Ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων. Βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και φυσικά ο κρατικός προϋπολογισμός. Σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά κεφάλαια, αυτά από μόνα τους δεν αρκούν. Χρειάζεται μια στοχευμένη διάχυσή της στην ελληνική οικονομία. Το Ταμείο Ανάκαμψης των 31 δις ευρώ εμείς προτείνουμε να αξιοποιηθεί για τη στήριξη της δημόσιας και δωρεάν υγείας και παιδείας, για την ενίσχυση του κράτους πρόνοιας, για τις υποδομές και να διοχετευτεί στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η ραχοκολιά της ελληνικής οικονομίας. Εδώ θα ήθελα να ασχοληθούμε λίγο και με την καθολική προστασία της πρώτης κατοικίας. Είμαστε η παράταξη εκείνη η οποία στην πρώτη φάση της μεγάλης κρίσης, μόνη απέναντι σε όλους, ρύθμισε το ιδιωτικό χρέος και προστάτευσε την πρώτη κατοικία και το λαϊκό νοικοκυριό από τους πληστηριασμούς με τον νόμο 3869 του 2010. Τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία τον καταψήφιζαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψαλίβησε τον νόμο του ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια ήρθε η Νέα Δημοκρατία για να τον καταργήσει, με αποτέλεσμα να παραδώσουν τα κόκκινα δάνεια στα κοράκια των ΦΑΝΤΣ. Εμείς προτείνουμε επαναφορά της προστασίας της κύριας κατοικίας για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά με επικυρωποιημένα κριτήρια και ασφαλείς διαδικασίες. Αντίστοιχη προστασία της αγροτικής περιουσίας, ώστε να διαφυλαχθεί η παραγωγική δύναμη των αγροτών μας. Καθιέρωση του δικαιώματος προαίρεσης των δανειοληπτών στην αγορά του δανείου τους πριν από τη μεταβίβαση στα ΦΑΝΤΣ. Η προστασία της πρώτης κατοικίας δεν αποτελεί προεκλογική υπόσχεση που θα εξεταστεί. Είναι υποχρέωση που θα τηρηθεί. Όπως υποχρέωση στο σήμερα και το αύριο των κατοίκων αυτής της χώρας είναι η ρύθμιση του ασφαλιστικού. Το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας, αλλά και τα ανάλογα ευρωπαϊκά, πιέζονται συνεχώς από το δημογραφικό πρόβλημα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, αλλά δεν είναι το μόνο πρόβλημα του ασφαλιστικού. Είναι ευθύνη του κράτους να διασφαλίζει ένα δημόσιο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα που εγγυάται την αξιοπρέπεια για όλους τους πολίτες,
Με μονόπλευρες πολιτικές και χωρίς έναν εθνικό διάλογο, δεν πρόκειται να έχουμε καμία ουσιαστική ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Για το ΠΑΣΟΚ, το ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να είναι βιώσιμο και όχι μόνο να βγαίνουν οι αριθμοί. Πρέπει να είναι ανταποδοτικό, κοινωνικά δίκαιο και να αίρει τις αδικίες που έχουν δημιουργηθεί και το σημαντικό να μην δημιουργεί νέες. Θα πρέπει δηλαδή να εγγυάται στους νέους ανθρώπους ότι τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα σήμερα θα ισχύουν και στο τέλος του εργατικού τους βίου. Το αξιοπρεπές εγγυημένο εισόδημα για τους χαμηλοσυνταξιούχους δεν είναι για το ΠΑΣΟΚ μία προεκλογική ευχή. Αποτελεί δέσμευση του προγράμματός μας. Μία νέα μορφή σε ΚΑΣ που θα καλύπτει περίπου 350.000 δικαιούχους. Η έκδοση όλων των εκκρεμών συντάξεων δεν γίνεται με όμορφες εξαγγελίες περί επιτελικού κράτους. Θα γίνει με τις αναγκαίες προσλήψεις στον ΕΦΚΑ και την ψηφιακή επάρκεια του προσωπικού παλιού και νέου. Για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος πρέπει να είναι ο φερέγγιος εγγυητής στη σχέση με τον πολίτη, ώστε να αναπτυχθεί και ο δεύτερος πυλώνας της ασφάλισης, να προχωρήσουμε δηλαδή στη σύσταση και ανάπτυξη των επαγγελματικών ταμείων. Τέλος, πάντα θα υπάρχει το αίτημα της κοινωνίας για αυξήσεις, μόνο που σήμερα οι αυξήσεις αυτές είναι αναγκαίες για να αντιμετωπιστούν οι απώλειες των εισοδημάτων λόγω πληθωρισμού. Για να φτάσουμε όμως σε βιώσιμη λύση του ασφαλιστικού, πρέπει πρώτα να στηρίξουμε την εργασία. Και στήριξη της εργασίας χωρίς ανάπτυξη δεν γίνεται. Όπως δεν γίνεται και ανάπτυξη εις βάρος των εργαζομένων χωρίς κοινωνική συνοχή. Δεν φτάνει να δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Πρέπει να είναι και ποιοτικές, με αξιοπρεπείς αμοιβές και να αυξάνουν τις προοπτικές εργασίας για τους νέους. Η Ελλάδα παραμένει πρωταθλητής στην Ευρώπη στην ανεργία των νέων. Αλλά και εκεί ακόμα υπάρχουν ανισότητες, με τις γυναίκες να πλήττονται περισσότερο από την ανεργία. Ακούμε συχνά τον κύριο Μητσοτάκη να επιχαίρεται ότι η Ελλάδα ηγείται της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Λόγια. Η εργασία αλλάζει. Παίρνει νέα μορφή. Χρειάζεται περισσότερη γνώση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. Κανείς όμως δεν μπορεί να είναι παραγωγικός όταν είναι χαμηλά αμοιβόμενος και ανασφαλής. Η Νέα Δημοκρατία σταθερή στις αξίες της, θα έλεγε κανείς, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ που ενδύθηκε το κουστούμι της πρώτης φοράς αριστερής κυβέρνησης, απορρίθμισαν με τις πολιτικές τους τα εργασιακά δικαιώματα και διέλυσαν το εργασιακό κεκτημένο που κερδίθηκε με τους αγώνες ετών. Επέλεξαν να ενισχύσουν ασίδωτους εργοδότες, ακόμα εις βάρος εκείνων που πιστεύουν στον κοινωνικό διάλογο. Για να επιβάλλουν μάλιστα τους σκοπούς τους, επέλεξαν τον αυταρχισμό, περιόρισαν τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, αντιμετώπισαν ως αντίπολο τον εργαζόμενο. Το εργασιακό όρμα του ΠΑΣΟΚ έχει δύο άξονες. Πλήρη απασχόληση με καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Ομαλή προσαρμογή στην ψηφιακή εποχή με κανόνες, ασφάλεια και προστασία του εργαζόμενου. Δεν θα δημιουργήσουμε υπαλλήλους δύο ταχυτήτων, τον περισσότερο και λιγότερο καταρτιζομένο. Στο ΠΑΣΟΚ λέμε πλήρη δικαιώματα στους εργαζόμενους με τηλεργασία, στις πλατφόρμες και στα delivery. Κατοχήρωσή τους ως μισθωτοί με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Καμία ανοχή στις διακρίσεις στους χώρους εργασίας. Καμία ανοχή σε διαφοροποιημένες αμοιβές με βάση το αν είσαι γυναίκα, πολύ νέος ή πολύ μεγάλος. Ίσες ευκαιρίες σε όλους. Καμία διάκριση για κανένα. Ας ασχοληθούμε τώρα με ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, το θέμα της υγείας. Όλοι γνωρίζουμε την τραγική κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της υγείας στο νησί μας. Ελλείψεις προσωπικού και υλικού, υποχρηματοδότηση και απουσία ουσιαστικής στήριξης στον πιο νευραλγικό τομέα της υγείας στο νησί μας. Ελλείψεις προσωπικού, το νοσοκομείο και τα κέντρα υγείας, ειδικά σε κριτικά νησιά όπως τα δικά μας. Δυστυχώς από εξαγγελίες ακούμε πολλά.
Από πράξεις όμως δεν βλέπουμε τίποτα. Μόνιμος ο κίνδυνος κλεισίματος της παιδιατρικής κλινικής στο νοσοκομείο μας και όχι μόνο. Εάν μια γυναίκα θελήσει να κλείσει ραντεβού στο νοσοκομείο μας, για μια μαστογραφία αυτή δεν μπορεί να γίνει μέσα στο 2023. Δεν υπάρχει ραντεβού. Για να κάνει κάποιος μια μαγνητική τομογραφία στη Σάμο, πρέπει να πληρώσει 200 ευρώ σε ιδιώτη. Μεγάλα καθημερινά προβλήματα που γεννούν ανασφάλεια. Το ΠΑΣΟΚ έχει συγκεκριμένες προτάσεις και την πολιτική βούληση να επαναφέρει το σύστημα υγείας εκεί που το άφησε. Δημόσιο για όλους. Για να πετύχουμε την επαναφορά αυτή, καταρχήν πρέπει το 10% του Ταμείου Ανάκαμψης να κατευθυνθεί στην υγεία. Απαιτείται η στήριξη του ΕΣΥ ώστε να παρέχει δημόσια δωρεάν με καθολική πρόσβαση και υψηλού επίπεδου υπηρεσίας υγείας για όλους. Απαιτείται η κάλυψη των κενών θέσεων στις περιφερειακές και κρητικές δομές υγείας με πρόσθετες αμοιβές, επιδοτήσεις ενοικίων προσωπικού και μοριοδότηση. Απαιτείται η ένδειξη των υγειονομικών του ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγινά. Εκτός όμως των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες του νομού μας και έχουν σχέση με την υγεία, θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα των συγκοινωνιών, τόσο των ακτοπλοϊκών όσο και των αεροπορικών. Όλοι γνωρίζουμε το τεράστιο κόστος για ένα εισιτήριο. Ζούμε το παράδοξο, λιμάνια που είναι μετά από εμάς να έχουν μικρότερο αντίτιμο εισιτήριο από εμάς. Τα αεροπορικά εισιτήρια είναι απαγορευτικά για κάποιον που θέλει από ανάγκη, όχι από για τουρισμό, να έρθει στη Σάμο, να πάει στην Αθήνα για μια δουλειά ή εξετάσεις. Τα δρομολόγια μειώνονται αντί να πληθαίνουν και όταν αυξάνονται, αυξάνεται και η τιμή του εισιτηρίου. Τέλος, ας μην ξεχνάμε το δολοφονικό σεισμό. Ένα σεισμό για τον οποίο η Σάμο ακόμα μετράει τις πληγές της. Παρά τις εξαγγελίες και το αρχαιακό ενδιαφέρον, το κεντρικό κράτος μας έχει εγκαταλείψει. 2 και πλέον χρόνια μετά, όλα προχωρούν με ρυθμούς χελώνας. Το ΠΑΣΟΚ είχε προτείνει από τις πρώτες στιγμές ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανασυγκρότησης και αναγέννησης της Σάμου, αξιοποιώντας εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους με γρήγορες διαδικασίες απορρόφησης κονδυλίων. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Το επιτελικό κράτος εξαγγέλει και δημιουργεί εντυπώσεις. Προσπαθεί να στρέψει την οργή των πολιτών στην τοπική αυτοδιοίκηση για να καλύψει τη δική του ανικανότητα. Να συγκαλύψει τη γύμνια της πολιτικής παρουσίας του βουλευτού στο νομό μας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όμως τα βιώνουμε όλοι οι Σαμιώτες. Το ΠΑΣΟΚ θα σταθεί δίπλα στις δημοτικές μας αρχές, σεβόμενο τους πολίτες και τις ανάγκες του. Είμαστε εκπρόσωποι των συμπολιτών μας, συναγωνιστές, φίλοι με όλους εσάς. Όπου και αν διαφωνήσαμε στο παρελθόν, πάντα υπήρχε ένα κοινός παρανομαστής, το καλό του τόπου μας. Και γι' αυτό το καλό είμαστε πάλι μπροστά στον αγώνα. Μαζί θα αγωνιστούμε για μια νέα εποχή για την Ελλάδα με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ. Μαζί για μια Ελλάδα με αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση. Μαζί για τη δημοκρατική αλλαγή, την παιδαγωγική ανασυγκρότηση και την κοινωνική συνοχή της χώρας. Μαζί για μια υψηλού επίπεδου δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους. Μαζί για την ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Μαζί για μια ανθεκτική οικονομία συνυφασμένη με την ευημερία και την αξιοπρέπεια όλων. Μαζί για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των νησιών μας. Καλό μας αγώνα!